Να το σούγκαρ. Ναι, στην πρεμιέρα, αυτό όταν έχει τη χαρά σου λοιπόν και λάβει ολόκληρο γιατί τα έχει πάει περίφημα και όλη η Αθήνα μιλάει για σένα, μιλά για όλα. Εδώ είπε το Μιχάλη, τον βλέπω κούκλο, ό,τι μαλλί και αν κάνει. Ήζα, δεν τα λέει εύκολα αυτά. Και ο Μιχάλης δεν αλλάζει εύκολα μαλλί. Μα γι' αυτό λέω. Όχι, το έκανε γκρι νομίζω. Το έκανε γκρι νομίζω. Είναι πολύ γκρίζο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, μιλάει με πάρα. Νάτο. Μιλάει με πάρα πολύ άνεση, θέλω να πω στο φακό και δεν κολώνει σε πράγματα. Και λέω όταν οι άνθρωποι μιλάνε, είναι ωραία να μιλάνε κανονικά. Εσύ μου το έλεγε αυτό. Εγώ το έλεγα αυτό, αλλά εσύ μου το έλεγε. Να εξηγήσουμε γιατί το είπαμε. Έτσι, η Ζέτα. Και η Ζέτα ήταν. Να πω κάτι, να πω κάτι. Η Ζέτα είναι ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από το modeling, έκανε μετά ραδιοφωνικές παραγωγές, μπήκε στο θέατρο. Υπέστη πάρα πολύ κανιβαλισμό δημοσιογράφου με τις σχέσεις με τον Αντώνη Ρέμο. Δηλαδή, όλο ήταν η κυρία Κοκοβίνου και η κυρία Κοκοβίνου. Εγώ βγάζω καπέλο. Κοκοβίκου, συγγνώμη. Εγώ βγάζω καπέλο σε μια γυναίκα που έχει προσπαθήσει να βγάλει από πάνω της όλο αυτό το όνομα. Έχει δουλέψει γιατί γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που ξεκινάνε και βάλλονται πάρα πολύ. Και ειδικά μια όμορφη γυναίκα σε αυτόν τον χώρο βάλλεται ακόμα περισσότερο. Ωραία, αυτά που μας λες δεν είναι άσχετα. Και όταν είσαι αυτό που συζητάμε. Πάστε με ρε παιδί μου λίγο να πει. Και τώρα αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε ότι υποκλίνονται όλοι μπροστά τη. Έχει πάει όλη η καλή Αθήνα και όλοι αυτοί που πρέπει να βρίσκονται σε μια πρεμιέρα. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν πήγανε σε καμία εναλλακτική τράπεζα στην δεύτερη τρίτη.